Μετά από αρκετές δεκαετίες δρομολογούνται λύσεις για τις βαλτωμένες πολεοδομικές μελέτες Καστελίου και Ερκαλοχωρίου, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βασίλη Κεγκέρογλου. Επειδή πρόσφατα και με αφορμή την κατασκευή του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Καστελίου ανατέθηκε από το Υπουργείο σας και από σας προσωπικά το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και με δεδομένη την ανάγκη του ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου, το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ, είναι ποιες μελέτες οριοθετείς και ενέργειες εκκρεμούν για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης Καστελίου. Εστάλησαν εκκρεμότητες προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας το Μάρτιο του 2012. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, δεν υπήρξε καμία συνέχιση, απάντηση. Με αποτέλεσμα σήμερα που μιλούμε να είναι σε εκκρεμότητα, αλλά και μετά από τόσα χρόνια πλήρως ανεπίκαιρος ο σχεδιασμός. Οτιδήποτε έχει αποτυπωθεί καταγραφή θα ληφθεί υπόψη στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και για το Αρκαλοχώρι, αλλά και για τις περιοχές του Καστελίου που αναφέρεστε. Ο Βασίλης Κεγκέρογλου αναφέρθηκε στα αγκάθια της οριοθέτησης ρεμάτων, αλλά και της οριοθέτησης του οικισμού, τα οποία αποτελούσαν εμπόδια στην ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης Καστελίου, με τον Νίκο Ταγαρά να δεσμεύεται ότι όλες αυτές οι μελέτες θα ληφθούν υπόψη στο ειδικό πολεοδομικό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο θα λάβει υπόψη όλες τις μελέτες που εξελίχθηκαν, έστω και αν δεν τέλειωσαν στο χρόνο που εξελίχθηκαν. Και βεβαίως θα επικαιροποιηθούν και με πρόσθετες πληροφορίες, γιατί όλα είναι δυναμικά και έχουν εξελιχθεί. Για το δε θέμα αντιμετώπισης λύσης των πολεοδομικών μελετών, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πρόσθετα, να δούμε με τον καλύτερο, ασφαλέστερο και γρηγορότερο τρόπο πώς μπορούμε να βρούμε διέξοδο για την περιοχή σας. Η ανταπόκρισή σας νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που είναι και το ζητούμενο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα λάβει η χώρα τηλεδιάσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ σε ό,τι αφορά το εκτιμόμενο κόστος των μελετών, αυτό αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έκανα μια πρώτη κουβέντα. 1.400 στρέμματα είναι περίπου αυτά τα οποία αφορούν στο θέμα του Καστελίου, αλλά υπάρχουν και 2.110 στρέμματα που αφορούν στο Αρκαλοχώρι.